ναι. Ήμασταν δίπλα. Όχι, ναι, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι επειδή ήμουν όλες τις μέρες πρόβες στο backstage και βλέπα τα πάντα, και εμείς όταν βγαίναμε υπήρχε πάρα πολύ πρόβλημα στην οργάνωση γενικά. Κάναμε πολλά λάθη. Τα πλάνα αντί να δείξουν αυτό που είχαμε προγραμματίσει, δείχνανε άλλα πράγματα. Και οι δύο πόρτες που έχει ο Κολυντούν όταν βγαίνει, που ανεβαίνουν χορεύτες yeah. πάνω και φαίνεται σαν να αιωρούνται, μία φορά είχαν βάλει ανάποδα και δεν κλείνανε. Την άλλη φορά είχαν κολλήσει και δεν κλείνανε και πάλι. Υπήρχαν γενικά πάρα πολλά. Τα πλάνα παίζανε αλλού. Εκεί που έπρεπε να δείξει το τελικό αποτέλεσμα, όλοι μαζί έδειχνε. Έδειχνε κάτι άλλο. Πίνουν πάρα πολύ αλκοόλ όλη μέρα. Το πρωί πίνουν μπύρες και πίνουν πολύ αλκοόλ. Τελικά ξέρεις που είναι η αιτία όλη αυτή τη ιστορία βρίσκεται στο ότι δεν φορέσατε ρούχα του Κοστέτσου. Λέτε. Μπα. Σου έχει περάσει από το μυαλό. Και με χτυπάτε και εκεί που πονάω. Τι εννοώ, με χτυπάτε εκεί που πονάω. Γενικά εγώ είμαι πολύ προληπτικό άτομο. Πιστεύω πολύ στα σημάδια, στην τύχη. Αρκεί να σας πω ότι όταν πήγαμε στο ξενοδοχείο, όταν φτάσαμε στο Ελσίνκι, με το που περιμένουμε έξω από το ασανσέρ να ανέβουμε στα δωμάτια μας με την Ευρυδίκη και τον Δημήτρη, ανοίγει η πόρτα του ασανσέρ και σκάει μύτη Μαρία Σερυφοβίτς. Λέω ότι αδικήθηκε πάρα πολύ η Ευρυδίκη. Για μένα το κομμάτι μου άρεσε πάρα πολύ. Πίστευα ότι θα είναι σίγουρα με στην τριάδα ή και νικητές, δηλαδή τόσο φαν και γενικά. Αλλά και όταν βγαίνανε στην πρόβα και κάνανε την πρόβα τους, από κάτω που είχε τόσο κόσμο, άκουγες ναι. πάρα πολύ το όνομα της Ευρυδίκης, φωνάζανε. Υπήρχε πάρα πολύ ενθουσιασμός και πάθος με την Ευρυδίκη. Και νομίζω ότι αδικήθηκε. Κωνσταντίνε, έχεις απόλυτο δίκιο και επί τη ευκαιρία θα θυμάσαι, πρέπει να πεις αυτό που ακούγαμε Ευρυδίκη. Ότι εμείς είχαμε προετοιμαστεί για αυτό το ενδεχόμενο, έτσι. Παρότι ακούγαμε πάρα πολύ καλά λόγια, θυμάσαι αν συζητάμε έξω από τα Καμαρίνια, Σάιπρους και Μπέλαρους και να σου λέω τίποτα δεν είναι σίγουρο. Και να μου λες ένα μιλάνε πρώτη και εσύ μου έλεγες ότι δεν είναι τίποτα σίγουρο. Το θεωρούσαμε πιθανό. Στο έλεγα αυτό επειδή άκουγα όλο το venue μέσα, όλο το χώρο να γίνεται χαμός με το που έβγαινε η Ευρυδίκη. Ενώ σε άλλες χώρες ήταν πιο ήρεμα τα πράγματα. Και εγώ γνωρίζοντας από Eurovision ήξερα ότι αυτό με την αίθουσα δεν πρέπει να μας παραμυθιάζει γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Ποσειδώνα, το τραγούδι αυτό θα γίνει στα ελληνικά. Υπάρχει πιθανότητα. Εσύ αποφάσισες να ακολουθήσεις την αποστολή της Λευκορωσίας. Ναι, δεν το αποφάσισα. Εγώ το αποφάσισα ανάλληλα και εγώ απλά είπα το OK. Είπες το OK. Αυτό το OK σου έχει στοιχήσει, δηλαδή βρέθηκε κάποιος που σου πει γιατί πήγες να στηρίξεις μια άλλη χώρα και δεν κάθεσαι στην Ελλάδα. Αυτό μου το μετέφερε κάποιος. Ναι. Απλά εγώ έχω να πω ότι εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Θα δουλέψω εδώ, θα δουλέψω τον χρόνο στον Καναδά, θα δουλέψω τον άλλο χρόνο στην Ρωσία. Η δουλειά μου είναι ελεύθερη, να είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, δουλεύω σε οποιαδήποτε χώρα και δεν θεώρησα, δεν θεωρώ ότι πρόδωσα την χώρα μου επειδή πήγα να κάνω μαλλιά και μακιγιάζ σε μια άλλη χώρα. Ναι. Δεν πρόδωσα κάτι. Εμένα μου με ζητήσανε. Θα σου λέω εγώ τι θα γινόταν άμα έβγαινε πρόδωσο ο Λευκορώσος, θα σου λέω εγώ θα γινόταν. Έχει χάρη. Ναι. Και που βγήκε πριν από εμάς, δηλαδή οριακά είσαι τόσο ξύλο. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένη από την συμμετοχή μου εκεί. Μου συμπεριφέρθηκαν πάρα πολύ ωραία. Μου έκανε το τάτσο Ηλίας ο Ψινάκης πριν 2 χρόνια που είχαμε πάει στο Κίεβο μαζί. Και έμειναν πολύ ευχαριστημένοι με τη δουλειά μου. Και ξαναπήγαμε και φέτος μαζί με τον Γιώργο Αρσενάκο. Μας ζητήσανε, δηλαδή οι ίδιοι ήταν πολύ ευχαριστημένοι. Το δέχτηκα, τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Δεν έχω κανένα παράπονο. Και, τις κοπέλες, αν με ζητήσει του χρόνου η Ελλάδα, θα είμαι την Ελλάδα. Αν με ζητήσει του χρόνου κάποια άλλη χώρα, θα πάω στην Τουρκία. Στο καμαρίνι το δικό μας, μας αγκάλιασε, βγάλαμε φωτογραφίες, μας έδωσε το ασυντή του. Καλά, αυτός ο Τούρκος και που δεν πήγε. Κάτσε, δεν έχει να κάνει. Ο Τούρκος θα μας κάνει. Τι ήρθε το κουδόνι μου προχθές, δεν περίμενα κανένα. Και εγώ φοβήθηκα, δεν άνοιξα. Λέω και άμα το Τούρκος. Τι λες αγάπη μου, αυτός όπου έβρισκε Έλληνα πήγε τις προσκολήσεις. Μήπως εμείς θα δημιουργούμε όλο αυτό με την Τουρκία που λέμε ότι γιατί αν θα πήγαινα στην Τουρκία και αν η Τουρκία. Για ποιο λόγο να μιλήσουμε με την Τουρκία. Με ένα καλαμαγιανό φω. Θα δημιουργούμε εμείς όλο αυτό νομίζω. Δεν υπάρχει. Το δημιουργούμε για Έλληνες, για μια χαρά. Να είμαστε περήφανοι. Εγώ τους ευχαριστώ πάρα πολύ για που ξένες αποστολές δίνουν τη δουλειά σε Έλληνες. Είναι τιμή μας αυτό. Να σας πω κάτι άλλο. Πόσοι τραγουδιστές πάνε σε άλλες χώρες και εκπροσωπούν άλλες χώρες αφού κατάγονται από άλλη χώρα. Δεν είναι σωστό. Και παράδειγμα έχει σημεί και σε εμάς αυτό πάρα πολύ. Έτσι, έτσι. Παράδειγμα και η Τουρκία μας έδωσε και 8 βαθμούς και δεν δώσαμε και τίποτα. Δεν μιλάτε τίποτα. Και στην Τουρκία γράφουν για άλλες χώρες. Εγώ γιατί δεν πάω να κάνω μακιγιάζ και μαγιά. Εγώ να πάω τραγουδιστές και εκπροσωπούν άλλες χώρες. Εννοείται. Εγώ τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Φραντζέσκα μου. Όχι, μην μου λες τέτοια. Ωραία, Ποσειδώνα μου, τι έχουμε πάθει.
Θέλω να πω το εξής, επειδή... Πέρας χρόνος, πέρασε το ITV ταραχύτη που παίρνω, δηλαδή έλεος. Μα αυτούς, και εγώ. Κωνσταντίνο, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Πάρα πάρα πολύ. Ραντεβού του χρόνου στην Eurovision. Εν τω μεταξύ θα τρώμε τα ψαράκια μας εμείς κάτω. Την κυνηγάει η Eurovision. Με όποια χώρα έχει την τιμή να σε καλέσει. Θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Ναταλία Γερμανού, θα την έχουμε κοντά μας ζωντανά σε λίγα λεπτά. Και με την κυρία Πόπη Διαμαντάκου θα συνομιλήσουμε. Να σου πω κάτι που δεν σου είπε, Χριστίνα. Σου έχει στείλει ο Κολτούν κάτι δώρο το οποίο τα ξέχασε στο σπίτι μου. Την επόμενη φορά που θα σε δω, θα σου δώσω το CD του και κάτι άλλο πράγματα που σου έχει. Σουβενίρ μου έστειλε. Όχι, όχι, όχι. Και εγώ δεν έχω βρε παιδί μου τίποτε πάνω να το στείλω. Του παρεξηγεί, γιατί φοβάμαι. Εντάξει. Πάμε. Το περιεχόμενο του SSR του Κολντούν που εκπροσώπησε τη Λευκορωσία έγινε στόχος στα λαϊκά σχόλια του Φώτη Σεργουλόπουλου. Ο Κολντούν χρησιμοποιεί και ένα κιλό make-up από τους τόνους του ηλιοκαμένου Σταρένιου. Ναι, εμένα αυτό που με ενοχλεί, γιατί δέχομαι, όπως είπα και πριν, και τα θετικά και τα αρνητικά σχόλια, είναι ότι από τη στιγμή που ο κ. Σεργουλόπουλος και η κ. Πακοδήμου γνωρίζαν ότι ένας Έλληνας έχει πάει στην Λευκορώσια και αποστολή, θα έπρεπε αντιθέτως να υποστηρίξουν τη δουλειά μου και εμένα. Ήταν πάρα πολύ όμορφος και δεν φαίνεται καθόλου βαμμένος. Απλά ήταν αρκετά σοκολατένιος. Αυτό εγώ το θεωρώ σεξι, το θεωρώ πάρα πολύ όμορφο. Και θα προτείνω και στον κύριο Σεργουλόπουλο να βαφτεί αναλόγως, να δει το πρόσωπο του καθένα και θα του πηγαίνει περισσότερο. Ο Φώτης πάντως πρέπει να μπερδέψει τους τραγουδιστές με τα μπαλέτα Κύροφ για αυτό. Σε κάτι άλλο. Πάμε σε κάτι άλλο, γιατί ξέρω ότι αυτές τις μέρες είχαμε έτσι μια προετοιμασία, μια αναμονή. Έχουμε φτιάξει τα νυχάκια μας, έχουμε φτιάξει τα μαλάκια μας. Έχουμε φτιάξει τα πάντα, έχουμε μάθει για τη μόδα. Τι θα φορέσουμε τώρα, ρεγιόν, τι θα φορέσουμε τώρα με τις γιορτές. Και σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε τον Κωνσταντίνο Εμμανουήλ εδώ, ο οποίος θα μας ενημερώσει για τις τάσεις και το πιο μοντέρνο μακιγιάζ που μπορούμε να κάνουμε για να είμαστε πάρα πολύ όμορφες και λαμπερές, εκταμποτικές. Ο οποίος βέβαια ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ θα μας δώσει εμάς τα μυστικά του και τα κολπάκια του, αλλά είναι και αυτός που επιμελείται πολλές στάρ. Παραδείγματος χάρη, ο Κωνσταντίνος κάνει και τα μαλλιά της Άντζελας Δημητρίου. Καλημέρα. Μια πολύ πολύ μεγάλη στάρ και επειδή είσαι εξειδικευμένος, γι' αυτό σε έχουμε καλέσει και εδώ στην τελευταία μας εκπομπή. Έχεις ξανάρθει βέβαια τώρα. Την προηγούμενη φορά που ήρθες μας έκανες ένα πιο καθημερινό μακιγιάζ. Σήμερα θέλουμε ένα πολύ γλαμουράτο. Πολύ. Ό,τι και να φορέσουμε τώρα στις γιορτές και ένα ντυνάκι να βάλουμε με ένα ωραίο μπουστάκι. Το μακιγιάζ όμως μπορεί να είναι καθοριστικό. Νομίζω είναι το μακιγιάζ για τα μαλλιά, τουλάχιστον αυτές τις μέρες, είναι τα βασικότερα πράγματα. Ναι. Δηλαδή και ένα ρούχο ωραίο να βάλεις, αν είσαι καλά βαμμένη, καλά χτενισμένη, δεν δείχνει. Αν είσαι πολύ καλά βαμμένη και χτενισμένη και ένα απλό φόρεμα, ένα τζιν και ένα τσέρτ όπως λες, είναι μια χαρά. Πάρα πολύ ωραία. Καλά, πώς θα το οργανώσουμε τώρα, τι παίζει δηλαδή για τώρα για τις γιορτές. Είναι πολύ lip gloss, λοιπόν, πολύ γυαλιστερό, πολύ, πολύ μάτι αυτό το... Είναι το σμόκι, το έντονο μάτι. Ναι. Τη σταματήνα κοιτάζω εγώ, γιατί η σταματήνα σήμερα είναι άβαφη. Σταματινάκι μου, έλα εδώ. Είχε δώσει πολύ ωραίο μοντέλο. Είμαι και φίλη μου χρόνια στη σταματήνα. Βέβαια. Και χαίρομαι πολύ που θα το κάνω αυτό. Ναι, χαίρεσε που θα βάψει τη σταματήνα. Έγινε μακιγιάρι από τη Μύκονο σε μια φοβερή έξοδο βραδινή. Και σήμερα ξέρεις, αναβιώνω έτσι αυτό το καλοκαιρινό την έκπληξη. Μπράβο. Ωραία, λοιπόν, ανέλαβε την, πού θα κάτσει, θα κάτσει εδώ, εκεί. Άρα, εκεί. Πάμε μαζί εκεί πέρα, να δούμε. Καλά, τη σταματήνα μπορώ να τη βάψω κι εγώ. Α, θέλεις. Εσύ βάβαινα ότι δεν είναι δύσκολη πολύ. Θες να κάτσω να πάρω...